Το Σάββατο το βράδυ, ο Δήμος Ναυπλίου υποδέχθηκε τη φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών. Αθλητές και μαθητές μετέφεραν τη φλόγα μέσα στους κεντρικούς δρόμους του Ναυπλίου και η φλόγα άναψε στην πλατεία Συντάγματος. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη του Ναυπλίου η φιλοξενία του γεγονότος αυτού, όπως σημαντική είναι κάθε εθελοντική προσφορά. Πολύ περισσότερο η εθελοντική αιμοδοσία. Η προσφορά δηλαδή στον συνάνθρωπο με την δόση του ίδιου του αίματός του. Η περιφέρεια, η πολιτεία μέσω της περιφέρειας είναι αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια θέληση στην προσπάθεια αυτή. Υποδεχόμαστε σήμερα στην πόλη μας τη φλόγα της 1ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας των εθελοντών αιμοδοτών. Είναι μια φλόγα αγάπης, μια φλόγα αλληλεγγύης και μια φλόγα ανθρωπιάς. Διασύζει τις πόλεις της πατρίδας μας για να δείξει ότι όσο κι αν είμαστε σε πολύ δύσκολη περίοδο, πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας. Για να δείξει ότι η ανθρωπιά μπορεί και οφείλει να επιβιώνει σε όποιες συνθήκες και αν βρισκόμαστε. Τι σημαίνει όμως δίνω αίμα? Δίνω αίμα σημαίνει ότι δίνω λίγο από το δώρο που μου έχει δοθεί, χωρίς να αποπιάσω, σε κάποιους που η ζωή για διάφορους λόγους το στέρισε. Δίνω αυτό το δώρο και ταυτόχρονα το δώρο αυτό επιστρέφει σε μένα. Εμείς σας καλούμε να σταθείτε από σήμερα δίπλα σε αυτό που λέγεται θελοντική αιμοδοσία. Πάρα πολλές στατιστικές και έρευνες ανακοινώνονται κάθε μέρα. Η στατιστική του ότι το 0,4% του πληθυσμού είναι αιμοδότες, δηλαδή ούτε ένα στους 100 δεν δίνει αίμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ζούμε στην ομορφότερη ίσως πόλη. Όλοι γνωριζόμαστε με όλους. Κάποιοι από εμάς ίσως κάποια στιγμή έχουν ανάγκη. Και όταν έχουν ανάγκη πρέπει να βρουν το αίμα το οποίο έχουν ανάγκη. Σας καλώ λοιπόν και πάλι να γίνουμε αιμοδότες. Στις 1 Οκτωβρίου θα έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στο πρώτο δημοτικό. Ο Δήμος Ναυπλίων και εγώ προσωπικά θα συμμετέχουμε και σας καλώ να συμμετέχετε. Να συγχαρώ τον νεοσύστατο Σύλλογο των Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην λαμπαδιδρομία για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση.